Σήμερα θα σας παρουσιάσουμε μια σειρά δικών μας ασθενών με πρωτοδιαγνωστή σε καρδιακή ανεπάρκεια και πρωτοεμφανιστή σε κολπική μαρμαργή, που είναι μέρος της σειράς μας ασθενών με ταχυμιοκαρδιοπάθεια. Η ταχυμιοκαρδιοπάθεια είναι γνωστή από πολλών ετών, σχεδόν από την γένεση της ηλεκτροφυσιολογίας, που εμφανίζεται κυρίως σε μένουσες ρυθμικές περιφερειακές ταχυκαρδίες, όπως είναι η κολπική ταχυκαρδία, όπως είναι ο κολπικός πτερυγισμός, η PJRT, αλλά κυρίως την κολπική μαρμαργή. Και αν πάμε 20-25 χρόνια πίσω, μάλλον 25 με 30 χρόνια πίσω, όταν τότε που δεν υπήρχαν τα συστήματα ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης και η δική μας εμπειρία δεν είχε φτάσει στα επίπεδα που έχει φτάσει σήμερα να επιτιθέμεθα εναντίον οποιασδήποτε αριθμίας, και είχαμε τη μόνη εναλλακτική στη φαρμακολογική θεραπεία, την κατάρρευση κολποκιακής σύνδεσης και την εφύτευση σηματοδότη, από το 1992 μέχρι το 1997, μαζί με τον Θανάση τον Μανώλη, είχαμε μια σειρά 40 περίπου ασθενών με συντριπτική πλειοψηφία αυτού να έχουν κολπική μαρμαργή, φαρμακευτικά ανθισάμενη, τσιπούς που βάλαμε σε κατάρρευση κολποκιακής σύνδεσης και εφύτευση μόνιμου τεχνητού σηματοδότου. Και είδαμε εκτός των άλλων, δηλαδή τη βελτίωση ποιότητας ζωής, τη μείωση της κλάσης της λειτουργικής κατά νύχα, ότι όσοι είχαν επηρεασμένο κλάσμα εξώθησης, με την κατάλυση μετά από λίγο, είχαν σημαντική αύξηση του κλάσματος. Δηλαδή, ήδη από τότε είχε φανεί ότι η ομαλοποίηση, αν θέλετε, του ρυθμού με κάποιο τρόπο σε ασθενείς που έχουν ταχυαρυθμία με συστολική δυσλειτουργία θα έχει ευνοϊκά αποτελέσματα. Βέβαια και ο πρόεδρος, ο κύριος Βασιλικός, από τον Άσο μαζί με τον κύριο Χιλαδάκη, είχε παρουσιάσει ένα case report κολπικής ταχυκαρδίας με ταχυμιοκαρδιοπάθεια, η οποία επέστρεψε μετά την κατάρρευση της κολπικής ταχυκαρδίας. Τα χρόνια πέρασαν, τα συστήματα ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης μπήκαν καλά, για καλά στη ζωή μας. Η κατάσταση κολπικής μαρμαρικής έγινε και αυτή σήμερα στα περισσότερα εργαστήρια ηλεκτροφυσιολογίας στον κόσμο, γίνεται μεταξύ κτηθήσα εμπειρία, είναι ήδη μεγάλη. Και μπορούμε και ξεχωρίζουμε τα αποτελέσματα της τεχνικής μας σε ασθενείς που έχουν μένουσα κολπική μαρμαρική και έχουν ταχυμιοκαρδιοπάθεια, εναντί αυτών που έχουν μένουσα χωρίς ταχυμιοκαρδιοπάθεια, και αυτά θα τα δουν τα δικά μας αργότερα. Σας παρουσιάζω εδώ τα αποτελέσματα μιας μεγάλης σειράς από την Ιαπωνία, όπως δημοσίευκε πρόσφατα, όπου φαίνεται πεντακάθαρο ότι οι ασθενείς με μένουσα κολπική και ταχυμιοκαρδιοπάθεια είχαν πολύ καλύτερο αποτέλεσμα στην κατάλυση είτε στην πρώτη επέμβαση, είτε μετά την τελική επέμβαση, που αν προσέξουμε καλά την καμπύλη, την κόκκινη, είναι τα ποσοστά επιτυχίας που έχουμε στην παροξενική κολπική μαρμαργή. Βέβαια, σε αυτή τη σειρά εκτιμήθηκαν και μεταβολές σε αιμοδυναμικές και λειτουργικές παραμέτρους μετά το ablation. Και εδώ θα δούμε αμέσως αριστερά είναι το κλάσμα εξώθησης σε ασθενείς που είχαν ταχυμιοκαρδιοπάθεια με τη διάγνωση, και βλέπουμε μόνο και μόνο το λίγο διάστημα που χρειάστηκε, μεσολάβησε από τη διάγνωση για να υποβληθούν στην παρέμβαση, πόσο σημαντικά έχει αυξηθεί το κλάσμα εξώθησης για να αυξηθεί έτι περαιτέρω μετά την κατάλυση. Το ίδιο συνέβη και με τους ασθενείς οι οποίοι δεν είχαν ταχυμιοκαρδιοπάθεια. Η τελοδιαστολική διάμετρος μειώθηκε σημαντικά στους ασθενείς με ταχυμιοκαρδιοπάθεια, όχι όμως στους ασθενείς που δεν είχαν ταχυμιοκαρδιοπάθεια, και κρατήστε το αυτό. Το ίδιο συνέβη με τις διαστάσεις του αριστερού κόλπου και με τα επίπεδα BNP. Η σειρά μας αποτελείται από 11 ασθενείς με πρωτοδιαγνωστήσα καρδιακή ανεπάρκεια και συνδιαγνωστήσα και πρωτοεμφανιστήσα κολπική μαρμαργή, οι οποίοι είχαν μέσα ηλικία 56 έτη, οι 10 ήταν άντρες, είχαν όλη κλάση κατά νύχα πάνω από 2%, εμένουσα κολπική μαρμαργή είχαν 10, ο ένας σε κολπικό πτερυγισμό, χαμηλό τσατσβάτ σκορ, αλλά το βασικό, ο διάμεσος χρόνος από την ανίχνευση των ασθενών μέχρι την κατάλυση ήταν πολύ λίγος, 5 μήνες. Το κλάσμα εξώθησης 33%,
τελωδιαστολική διάμετρο οριακή 57, τελωδιαστολική διάμετρο 44 αυξημένη και μέτρια αύξηση των διαστάσεων του αριστερού όγκου με όγκο 52 ml. Προσέξτε παρακαλώ αυτά τα περιχοκαρδιογραφήματα. Έτσι θα σας έρθει ο ασθενής, ο οποίος πρωτεμφανίζει κολπική μαρμαργή και πρωτεμφανίζει κολπική καρδιακή ανεπάρκεια, όπου θα δείτε ότι έχει σημαντικά πεσμένο κλάσμα εξώθησης, με οριακά διατεταμένη αριστερή κοιλία, δηλαδή το διαστολική διάμετρος είναι περίπου στα ανώτερα όρια του φυσιολογικού, σοβαρά αυξημένη τελεοστολική διάμετρο και διατηρημένο κλάσμα εξώθησης. Όταν δείτε τέτοιον ασθενή, αμέσως να θεωρήσετε ότι, ότι είναι εν δυνάμει πάσχων από τα χημειοκαρδιοπάθεια. Σε αυτούς τους ασθενείς όλους κάνουμε δυσοφάγιο υπερηχογράφημα προκειμένου να αποκλειστεί ο θρόμβος, ώστε να αρχίσουμε το νωρίτερο δυνατό φαρμακοθεραπεία με αμυοδαρόνι, το γνωστό σχήμα που χρησιμοποιούμε 3 χάπια μια εβδομάδα, 2 τη δεύτερη, 1 την τρίτη, συμβείτε αποκλειστή. Εμείς, παρά και το ότι οι σημερινές κατευθυντήριες οδηγίες για την ανάταξη κολπικής μαρμαργής θέλουν τη φαρμακολογική θεραπεία ως 2α ένδειξη, ειδικά σε αυτούς τους ασθενείς που χρησιμοποιούμε πάντα με αμυοδαρόνι, κάνουμε την ηλεκτρική ανάταξη τρίτη εβδομάδα και κοιτάμε και προγραμματίζουμε την κατάρρευση εντός διμήνου. Φυσικά οι ασθενείς παίρνουν αγωγή καρδιακής ανεπάρκειας και αγωγή. Η κατάρρευση λοιπόν σε όλους πραγματοποιήθηκε με το σύστημα ηλεκτροανατομικής χαρτογράφησης CARTO 3, εκτός από τον ασθενή κολπικό πτερυγισμό που έγινε συμβατικά, όπου έγινε λήψη γεωμετρίας με πολυπολικό καθετήρα, λάσο κυρίως, αλλά σε κάποιους με πενταρέι. Κατά δε τη χαρτογράφηση δυναμικών έγινε ενεργοποίηση του αλγορίθμου TPI που έχει bias ενσωματωμένο στο τρέχον σύστημά της, και με αυτό πραγματικά το μηχάνημα παίρνει ως αξιόπιστο δυναμικό όταν αξιολογήσει ότι υπάρχει σωστή επαφή του πόλου που θα πάρει το δυναμικό με την επιφάνεια της καρδιάς. Επομένως, γι' αυτό σας είπα και στην αρχή, είναι μικρή σειρά, είναι ασθενείς που έχουμε μετά το 2016. Και προς έκπληξή μας, όλοι οι ασθενείς είχαν φυσιολογικό δυναμικό στον αριστερό κόλπο. Με ιώδες χρώμα είναι το δυναμικό το φυσιολογικό και όπως βλέπουμε, αν αφαιρέσουμε τις πνευμονικές φλέβες, όλος ο κόλπος είναι φυσιολογικός. Όπως ακριβώς την παροξυσμική κολπική μαρμαργή στις περισσότερες των περιπτώσεων. Και λέμε προς έκπληξή μας, γιατί εμείς αντιμετωπίζαμε ή θεωρήσαμε ότι θα αντιμετωπίσουμε ασθενείς με εμένουσα κολπική μαρμαργή και ξέρουμε όχι μόνο από τη σειρά μας αλλά και από τη διεθνή βιβλιογραφία ότι η εμένουσα κολπική μαρμαργή σε ένα ποσοστό 50-60% έχει υποκείμενη ουλή. Επομένως, το μόνο το οποίο κάναμε ήταν η απομόνωση των πνευμονικών φλεβών. Όχι για το λένε κατευθυντήριες οδηγίες σαν τη μόνη εγκεκριμένη τεχνική που πρέπει να εμφανίζεται, να χρησιμοποιείται σε ασθενείς με εμένουσα κολπική μαρμαργή, αλλά επειδή τόσο η δική μας εμπειρία, όσο και οι δημοσιεύσεις και η πρακτική άλλων κέντρων, όταν θεωρηθεί η εμένουσα κολπική μαρμαργή ότι είναι αμυγός ηλεκτρικό φαινόμενο, και αυτό συμβαίνει στο 40% των περιπτώσεων, τότε αντιμετωπίζεται σε παροξυσμική με απομόνωση των φλεβών ή και ανάδειξη εξωπνευμονικού πυροδότου. Η διαχείριση έγινε κατά τα γνωστά, αντιπηκτική αγωγή για 3 μήνες και μετά βάσει των τροχιστών οδηγιών, αμυοδαρόνι οπωσδήποτε για 6 μήνες, αγωγή καρδιακής ανεπάρκειας τουλάχιστον για 1 χρόνο, με ερωτηματικό αν θέτει μπορεί να το συζητήσουμε στο τέλος γιατί. Οι ηχογραφικές μας μελέτες μετά το εξάμηνο. Το κλάσμα εξώθησης, 56% φυσιολογικό, φυσιολογική τελοδιαστολική τελοστολική διάμετρος, αυξημένος κόλπος, είναι 48 τα εμέλα τετραγωνικό μέτρο φανιά σώματος. Η μέση διάρκεια ήταν μόνο 8 έτη και 2 ασθενείς υποτροπίασαν και χρειάστηκαν να τους ξανακάνουμε. Θα σας δείξουμε τον πρώτο ασθενή, υποτροπίασε μετά από 3 χρόνια. Και όπως βλέπετε στο ηλεκτροκαρδιογράφημα, εδώ είναι κολπική μαρμαργή. Δεν είναι συνήθως
η κολπική ταχυκαρδία που βλέπουμε σε υποτροπές μετά την κατάλυση των πνευμονικών φλεβών, με την τροποποίηση και με των τεχνικών, με τη βοήθεια των συστημάτων τα τελευταία χρόνια, όπου έχουμε κατά τεκμήριο επιτύχει σε μεγαλύτερο ποσοστό μόνιμες μπλάβες. Είναι εμφανές ότι έχει υποτροπιάσει η δεξιά άνω πνευμονική. Έτσι. Και βλέπετε εδώ και το δυναμικό στη δεξιά άνω πνευμονική φλέβα, η οποία απομονώθηκε. Και θα σας δείξω εδώ ένα παράξενο. Λοιπόν, εδώ είναι τι καταγράφει ο Λάσος στη δεξιά άνω πνευμονική φλέβα και όπως βλέπετε τα σήματα, άσχετα αν είναι λίγο ξέχμα, είναι εντός των πρώτων μιλισέκοντ όλα, όχι έναρξης μόνο, από την έναρξη του ΠΕ. Βηματοδότηση από το μεσοκορδικό διάφραγμα ψηλά, έλκουν τα δυναμικά, θα έλεγε ο καθένας. Εντάξει, είναι far field, είναι αίσθηση από πεδίο. Για κοιτάξτε όμως τα βηματοδότησα μέσα στη φλέβα από το Λάσο, σύλληψη του κόλπου. Αυτό σημαίνει ότι κατά πάσα πιθανότητα, και όπως αποδείχθηκε, η σύλληψη γίνεται ορθόδρομα. Και τι γίνεται, είναι γνωστό ότι υπάρχουν συνδέσεις στη δεξιά άνω με τον δεξιό κόλπο και την άνω κοιλή φλέβα. Και εδώ έχουμε, όπως βλέπεις αυτό το χάρτη, με κίτρινο είναι η δεξιά άνω πνευμονική φλέβα. Εδώ είναι η άνω κοιλή φλέβα με τον κυκλοτερή καθετήρα Λάσο μέσα της. Και αποφασίσαμε την απομόνωση, η οποία, όπως βλέπετε, σιγά σιγά έγινε. Και η απομόνωση είχε σαν αποτέλεσμα να μην ξανακάνει σύλληψη ο Λάσο μέσα από την δεξιά άνω πνευμονική φλέβα. Θα μου πείτε αυτό τι σημαίνει. Επειδή είδαμε την υποτροπή κολπική μαρμαργή, πολύ πιθανόν θεωρήσαμε ότι είναι από πυροδότη εξωπνευμονικό. Και σύμφωνα με την εμπειρία μας, όσες φορές έχουμε δει εξωπνευμονικό πυροδότη από την άνω κοιλή φλέβα, συνήθως η άνω κοιλή φλέβα καταγράφει πολύ ισχυρά και σε μεγάλο βάθος. Κοιτάξτε πόσο μέσα είναι ο Λάσο, πόσο ψηλά είναι και τι δυναμικά γράφει εδώ ακόμα, πριν τελειώσουν, μέσα στην άνω κοιλή φλέβα. Για να δούμε τι λένε οι ανάλογες μελέτες και να βγάλουμε ορισμένα συμπεράσματα, τι και πώς και γιατί μπορεί να γίνεται αυτό. Όλοι ξέρουμε την κάμερα MRI, είναι μια μικρή μελέτη από την Αυστραλία με 66 ασθενείς, οι οποίοι είχαν διάγνωση ιδιοπαθούς διατηρητικής μυοκαρδιοπάθειας, δηλαδή είχε αποκλειστεί η στεφανιά νόσος, η βαλβίδα, η βαριά υπέρταση, οτιδήποτε άλλο και κολπική μαρμαργή. Σε αντίθεση με τους δικούς μας, με τη δική μας σειρά, ο μέσος χρόνος παρακολούθησης, από ό,τι βλέπετε εδώ, εγγύζει τα 2 χρόνια και μόνο στα 2/3 των ασθενών είχε γίνει συνδιάγνωση των κολπικής μαρμαργής και καρδιακής ανεπάρκειας. Αυτό που διαφοροποιεί την κάμερα MRI είναι ότι όλοι οι ασθενείς είχαν πριν τυχιοποιηθούν υποβληθεί σε μαγνητική τομογραφία πριν την τυχιοποίηση και 6 μήνες μετά την τυχιοποίηση. Και τι έδειξε, καταρχήν, όπως βλέπετε σαν τεχνική κατάλυση στην κάμερα MRI και σε όλες τις άλλες, και την πρώτη που σας έδειξα και την Gasly-F, θα πούμε μετά, η τεχνική περιλαμβάνει, εκτός από την απομόνωση των πνευμονικών φλεβών και περαιτέρω ενέργειες, ειδικά στην κάμερα MRI ήταν η δημιουργία γραμμής οροφής και βάσης, τα οποία είναι άχρηστα μετά τα δικά μας ευρήματα, γιατί δεν έχουν υπόστρωμα παθολογικό αυτοί οι ασθενείς. Παρ' όλα αυτά, λοιπόν, τι βρέθηκε. Βρέθηκε ότι όσοι ακολούθησαν την κατάλυση είχαν σημαντικά μεγαλύτερη αύξηση παρά αυτοί που είχαν διατήρηση του ρυθμού, αν και αυτοί είχαν μια μικρή αύξηση του κλάσματος εξώθησης. Όταν δε είδαν ποιοι είχαν ουλή, δηλαδή ποιοι είχαν καθυστερημένη πρόσληψη γαδολινίου, χαριστερημένη πρόσληψη σήματος κάτω από το γαδολινίδιο, ότι σημαντικά περισσότεροι με απουσία ουλής, για να το πούμε απλά πράγματα, είχαν βελτίωση του κλάσματος εξώθησης σε σχέση με αυτούς
που είχαν ουλή και δεξιά φαίνεται η αντιστρόφως ανάλογη σχέση μεταξύ έκτασης που έχουμε καθυστερημένη ενίσχυση του σήματος με γαδολίνιο σε σχέση με την αύξηση του κλάσματος εξώθησης. Όμως, ακολούθησε μια δεύτερη υπομελέτη της κάμερα MRI που είδε τι έγινε σε αυτούς τους ασθενείς οι οποίοι όλοι μεν είχαν ουλή, αν θέλετε να το πούμε απλά, με καθυστερημένη ενίσχυση του σήματος στο γαδολίνιο και είχαν τυχεοποιηθεί με το μπλε ανοιχτό σε κατάλυση, με το ροζ σε διατήρηση ρυθμού. Και βλέπουμε λοιπόν εδώ ότι υπήρξε σημαντική αύξηση του κλάσματος εξώθησης όσοι είχαν κάνει κατάλυση έναντι αυτών που έμειναν σε διατήρηση ρυθμού. Σημαντική μείωση των επιπέδων BNP, καμία διαφορά σε αυτούς που έμειναν στη διατήρηση ρυθμού. Σημαντική αύξηση, μείωση μάλλον της νύχα κλάς, αλλά το σημαντικότερο. Εδώ, ως εκτίμηση σήματος αυτή τη μελέτη, πήραν το χρόνο της ΤΑΦ1 ακολουθίας. Τώρα, αυτό το μάθα απ' έξω, οι ειδικοί θα πούν παραπάνω. Είναι όσο πιο μεγάλος χρόνος, τόσο πιο μεγάλη ουλή. Και βλέπουμε ότι 6 μήνες μετά, αυτοί που κάναν κατάλυση, έτσι, είχαν σημαντική μείωση του χρόνου. Ενώ αυτοί που δεν κάναν κατάλυση και πήγαν σε έλεγχο ρυθμού, όχι μόνο δεν είχαν μείωση, αλλά είχαν και αύξηση του χρόνου, δηλαδή αύξηση της ουλής. Αυτό τι μας λέει, ότι ειδικά σε αυτούς τους ασθενείς, εγώ προσωπικά πιστεύω σε όλους, ο έλεγχος ρυθμού δεν φτάνει. Μπορεί να αποκαταστήσει σε κάποιους σπάνια μεν το κλάσμα όταν δεν έχουν ουλή, αλλά δεν φτάνει να αποφύγει ή να αναστρέψει ενδεχόμενη ουλωτική επεξεργασία στο μυοκάρδιο. Πήραν όμως και 10 εθελοντές και είδαν ότι ναι, μεν μειώθηκε ο χρόνος σε εκείνους που πήγαν σε κατάλυση, αλλά ήταν σημαντικά περισσότερος σε εκείνους που δεν είχαν καθόλου, που ήταν φυσιολογικά άτομα, που σημαίνει ότι η ουλή δεν υποστρέφει, μεν δεν εξαφανίζεται δε. Τι μπορεί να σημαίνει αυτό? Μπορεί να σημαίνει ότι ο χρόνος των 5 μηνών, των 6 μηνών δεν φτάνει, είναι λίγος ο χρόνος. Δεν όμως δεν έχουν ισχυρή απόδειξη αυτό, γιατί στα πειραματόζωα είδαν ότι οι αλλοιώσεις που αποκτήθηκαν κατά τα χημειοκαρδιοπάθεια παρέμειναν και 5 χρόνια μετά. Πιθανολογείται λοιπόν ότι τα άτομα αυτά που αποδεδειγμένα έχουν γενετική προδιάθεση είναι η μυοκαρδιοπάθεια αυτή η οποία παραμένει και όχι η διάρκεια της κολπικής, η παρουσία ή η απουσία της κολπικής μαρμαργής. Εάν πάμε δε και στην Gastly-F, η οποία είναι διαφορετική μελέτη, σε αυτή τη μελέτη μπήκαν και ισχυμικοί ασθενείς, είχαν όλοι απεινιδωτή γιατί είχαν καρδιακή ανεπάρκεια και τυχεοποιήθηκαν σε διατήρηση ρυθμού με κατάλυση ή έλεγχο συχνότητας, βλέπουμε ότι τόσο στο τελικό καταλυτικό στοιχείο που είναι η θνητότητα και οι νοσηλίες, όσο και σε καθένα από αυτά η διαφορά είναι σημαντική υπέρ της κατάλυσης. Εάν προσέξουμε τη μεσαία διαφάνεια, η οποία είναι όφελος επιβίωσης στη θνητότητα και θυμόμαστε ότι οι ασθενείς όλοι έχουν απεινιδωτή, αυτό εμφανίζεται μετά από 3 χρόνια, ενώ το μέσο κλάσμα ήταν πολύ λίγο, ήταν γύρω στο 8%. Άρα πιθανολογείται ότι η εξέλιξη στη φαρμακολογικό έλεγχο της συχνότητας της ίνωσης, η οποία δεν αναστέλλεται ή δεν υποστρέφει όπως την κατάλυση, ίσως αυτή να είναι η αιτία της μειωμένης επιβίωσης στον έλεγχο ρυθμού. Συχνότητα. Κάποιος δικός μας ασθενής, από αυτούς φυσικά που είχαν πάρει την ένδειξη να πάνε να βάλουν απεινιδωτή,
έκανε μαγνητική τομογραφία. Έτσι. Εδώ είναι οι δύο και οι τέσσερις κοιλότητες πριν την κατάλυση. Βλέπετε τη διαφορά. Έτσι. Ίσα που γίνεται. Και εδώ είναι 6 μήνες μετά. Ο λόγος που τους υποβάλαμε σε μαγνητική τομογραφία είναι, τον υποβάλαμε μάλλον σε μαγνητική τομογραφία, είναι ότι στην πρώτη μαγνητική είδανε περιοχή καθυστερημένης πρόληψης ενίσχυσης σήματος, πρόληψη γαδολίνιου. Και λέμε, ρε παιδιά, για να δούμε τι γίνεται. 6 μήνες μετά που τις κάναμε και εμείς μαγνητική, είχε φύγει. Δεν υπήρχε. Σε αντίθεση με αυτόν τον ασθενή εδώ, ο οποίος γι' αυτό ήρθε 4 χρόνια για να κάνει κατάλυση μετά από πολλά μπασοβγασίματα σε κολπική μαρμαρία, κοιτάξτε, στη μαγνητική τομογραφία βρίσκεται καθυστερημένη ενίσχυση σήματος σε όλο το μεσοκυλιακό, κατώτερο και βασικό πλάγιο τείχωμα. Τώρα, η κότα έκανε τα αυγό ή το αυγό την κότα, είναι ένα ερώτημα που παίζει στη βιογραφία, αλλά το πιο πιθανό είναι ότι έχει βρεθεί όσο πιο πολύ καθυστερείς να αποκαταστήσει το φλεβοκομικό ρυθμό σε αυτούς τους ασθενείς, τόσο πιο πολύ αυξάνεται την πιθανότητα να υπάρχει ίνωση και αυτή η ίνωση να επεκταθεί. Τώρα, αν πάμε εντάξει στους μηχανισμούς, βλέπουμε ότι οι πυροδότες στην κολπή αμαργή δεν είναι τόσο αυξημένη συχνότητα όσο η αάριθμη συχνότητα, η απώλεια κολπικής στολής και η αποδιοργάνωση συμπαθητικής λειτουργίας που έχει σαν αποτέλεσμα την κινητική του ασβεστίου το cycling του ασβεστίου να είναι μειωμένο, με αποτέλεσμα να έχουμε δυσλειτουργία στη στολή και με την παρέμβαση να φτιάξει το κλάσμα εξώσεως, αλλά όπως βλέπετε από κάτω έχει μπουν και 3 ερωτηματικά στην κολπική αμαργή και πιστεύω ότι τα ερωτηματικά έχουν μπει για το ενδεχόμενο οι ασθενείς αυτοί να υποτροπιάσουν και να το ξαναρίξουν, το οποίο έχει βρεθεί. Θα κλείσω με μια πολύ ωραία μελέτη από το Tübingen της Γερμανίας, όπου μπήκαν ασθενείς με διαιτική μυοκαρδιοπάθεια και κολπική μαρμαργή και τους έκαναν βιοψία καθώς και ιστοχημικές αναλύσεις. Κατάφεραν με τη βιοψία να ξεχωρίσουν 3 ομάδες ασθενών. Ταχυμείο, φλεγμονώδης μυοκαρδιοπάθεια και διαιτική μυοκαρδιοπάθεια. Και είδαν σαφείς διαφορές. Στην ταχυμείο παρατηρείται συγκέντρωση των μυτοχοντρίων προς τους ενδιάμεσους δίσκους των κυττάρων. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την ανισόρροπη κατανομή της ενέργειας, η οποία κινητοποιεί μηχανισμό φλέγμονής μέσω των μακροφάγων, υπερέκφραση των μεταλλοπρωτεϊνασών στο μάτριξ, την ίνωση, όπου στη συγκεκριμένη περίπτωση είναι λιγότερη από τις 3, δηλαδή τα χημιοκαρδιοπάθεια έχει λιγότερη ίνωση από ό,τι φλεγμονώδη στη διαιτική, αλλά έχει το μοναδικό να υπερτρέφονται τα μυοκαρδιακά κύτταρα. Και βέβαια, επειδή υπάρχει ουλή, υπάρχει και ευθύνη θάνατος, εδώ είναι 3 περιστατικά που περιγράφηκαν ήδη το 2004, ασθενών οι οποίοι κατέληξαν ευνίδια, αλλά αν διαβάσετε το paper, είχαν πάνω από 10 χρόνια, οι δύο τουλάχιστον, ιστορικό ταχυμείο, ανάταξη φτιάχνουμε, υποτροπή, ξαναχαλάμε, με πολύ χαμηλό κλάσμα εξώθησης. Με τα δυσκολίες προφανώς θα αναγνωρίσετε ότι αυτό είναι μοντέλο αριστερού κόλπου και όμως είναι από το πρώτο Navex, είναι ο παππούς του Precision του σημερινού, στο οποίο δεν υπήρχε ενσωματωμένοι μαγνήτες, ήταν μόνο με τα πολύ της ηλεκτρικής αντίστασης, που αυτά τα μοντέλα παίρναμε τότε και με αυτά αρχίσαμε στην Ερυθρό Σταυρό να κάνουμε το ablation της κολπικής αμαργής. Και εδώ είναι με ένας ασθενής που, κοιτάξτε βέβαια τώρα, θα μου πεις εδώ, τι ανατομία είναι τούτη και πού έχεις βάλει το ostium και πώς το έβαλες. Αυτή η τεχνολογία είχε ένα μειονέκτημα να σμικρύνει το κέντρο και να υπερτονίζει τα άκρα. Γι' αυτό ο κόλπος φαίνεται σαν μια ωραία πεταλούδα. Λοιπόν, σταμάτησε η μαρμαργή εδώ και αυτό ήταν ο πρώτος μας ασθενής, 17 χρόνια πίσω, ο οποίος προσήλθε πάλι για δεύτερη γνώμη γιατί είχε τη σύσταση για απεινιδωτή και τώρα χεριάκρας υγείας από καρδιά, όχι όμως από άλλα.
Συμπερασματικά, κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, και αν δεν σας κούρασα, θα πρέπει να ξέρουμε ότι οι ασθενείς με πρωτοδιαγνωστή στα καρδιακή ανεπάρκεια και τα εμφανιστή στα κολονοϊκή αμαργή θα πρέπει να γνωρίζουν έγκαιρα διότι ωφελούνται από τον έγκαιρο έλεγχο συχνότητας, όπως είπαμε, και εκείνο με αυστηρά κριτήρια, και την άμεση αποκατάσταση του λογοκομικού ρυθμού και από την επέμβαση κατάλυσης που τόσο αναλυτικά είπαμε. Δεδομένου ότι η ενδεχόμενη υποτροπή οδηγεί σε ταχύτατη έκπτωση της λειτουργικότητας της αριστερής κοιλιάς εντός το πολύ μια-δύο εβδομάδων ήδη έχει καταρριφθεί το κλάσμα, κρίνεται επιτακτική εκπαίδευση του ασθενούς στην έγκαιρη αναγνώρισή της. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ευχαριστούμε πολύ, Πρόεδρε. Να δώσω το λόγο και στους άλλους συμπροέδρους, στην κυρία Σιμεωνίδου και τον κύριο Σιδέρη. Το σχολείο. Να χαιρετήσω και εγώ, να ακούγομαι. Ναι, ναι, πολύ. Καλά, Αντώνη. Να χαιρετήσω και εγώ το φίλο, αδερφό και έναν από τους πατριάρχες της ηλεκτροφυσιολογίας στην Ελλάδα, τον Αποστόλη τον Κατσίβα, τον συγχαρώ για την ομιλία του. Αποστόλη, πολύ σωστά έπραξες. Μας έδειξε όλο το ιόδες σε αυτούς τους αρρώστους. Κάτι δεν το περίμενε και έτσι πιστεύω, έτσι δεν είναι. Τους αρρώστους τη σειρά που έκανε... Επανέλαβε, δεν κατάλαβα τι μου ερώτησες. Στους αρρώστους που έδειξες με την μένουσα κολπική μαρμαρική, το χρώμα του κόλπου ήταν ιόδες, όπως μας έδειξες πολύ ωραία. Δεν υπήρχε δηλαδή υπόστρωμα, εν πάση περιπτώσει. Και καλά έκανε ότι απλέσει από μόνο στον πνευματικό πλευρό. Πέρα από τις guidelines τελικά, και έχει επικρατήσει η τάση του less is more μετά τη Star AF, δηλαδή ακόμα και στην εμένουσα κολπική μαρμαρική, προτιμάται να γίνεται μόνο από μόνο στον πνευματικό πλευρό. Πιστεύεις ότι σε αρκετές περιπτώσεις δεν πρέπει να γίνεται εκτεταμένο ablation? Αντώνη, τουλάχιστον εσύ γνωρίζεις ότι εμείς στον Ερυθρό Σταυρό εδώ και, πολύ καιρό χρησιμοποιούμε κατάλυση κατευθυνόμενη από το υπόστρωμα. Ο λόγος που απέτυχε η Star AF και άλλες παρόμοιες για μένα μελέτες είναι ότι δεν συσχέτισαν τις πράξεις που έκαναν πάνω στο κολπικό μυοκάρδιο με την ύπαρξη απουσία ουλής. Ναι, κάνουμε εκτεταμένα πλαίσια. Θα παρουσιάσει η κυρία Αγγελάκη αύριο κάποια περιστατικά και πιστεύω σε λίγο. Αλλά πάντοτε κατευθυνόμενο από το υπόστρωμα. Όχι τυφλά πράγματα. Συμφωνώ. Και μάλιστα η πρόσφατη αυτή η ΑΤΑΚ, που ήταν ο Χασαγκέρ μέσα και όλα τα μεγάλα ονόματα, που ήταν εμένουσα και έδειξε και βελτίωσε, εν πάση περιπτώσει, σε νοσηλίες, σε θανάτους κλπ. Εκεί και έκανε τα πάντα. Δηλαδή και έκανε αριστερό μεσοκυλιακό, από μόνο σουφιαγών, οπίστιο τύπωμα, δεν θυμάμαι και εγώ τι άλλο. Θέλω να πω δηλαδή ότι, εν πάση περιπτώσει, δεν πιστεύω ότι μόνο η απομόνωση των πνευμονικών φλεγών θα δώσει τη λύση στην εμένουσα κολπική μαρμαρική στην πλειονότητα των ασθενών. Όχι στους δικούς του, εν πάση περιπτώσει, που δεν είχε ένα υπόστρωμα παθολογικό. Ο λόγος, Αντώνη, συγγνώμη, θέλω να ρωτήσω κάτι άλλο ή να κάνω ένα σχόλιο. Όχι, ευχαριστώ, Αποστόλη. Ο λόγος για τον οποίο παρουσιάσαμε την εργασία είναι γιατί πιστεύουμε ότι η αριστερή κοιλία μπορεί να έχει ξεχυλώσει, να το πούμε έτσι απλά, αλλά ο κόλπος δεν έχει υποστεί ακόμα ανεπανόρθωτη βλάβη. Θα μου πεις, οι τεχνικές για να ελέγξουμε την ουλή στον κόλπο, προς το παρόν είναι μόνο η ηλεκτροανατομική χαρτογράφηση, το MRI. Το MRI βέβαια μπαίνει όλο και λέει και περισσότερα, αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι, ανεξάρτητα με το τι θα βρεθεί μεθαύριο για έλεγχο ουλής στον κόλπο, εμείς χρησιμοποιούμε και ελέγξαμε και χρησιμοποιούμε τα κριτήρια που χρησιμοποιούμε για όλους τους αρρώστους. Ποιος έχει υπόστρωμα, ποιος δεν έχει. Για μας και νομίζω και για εσάς το ίδιο είναι, και είδα και τον Μιχάλη εδώ, να είναι.
μαζί μας. Εκείνο που ακολουθούμε είναι ότι και εμένα σε ακολουθεί ο Μαργίνα είναι άμα δεν έχει υπόστρωμα, δεν κάνουμε τίποτα άλλο. Ανατάσσουμε, εμείς το πολύ πολύ ξανακάνουμε βολτάτσμα, γιατί έχουμε δει ότι δεν υπάρχει πάντα σε σχέση του βόλτατς Μαρμαργής σε σχέση με το φλεβόκομπο. Το πολύ πολύ να αναζητήσουμε και ένα εξοπλισμικό trigger κάνοντας μια αδενοσύνη. Και μέχρι εκεί. Πάνε καλά και από ό,τι είχε δημοσίευσει και ο Ιαντιντή πριν από 4 χρόνια, ακολουθώντας και αυτό στην ίδια πολιτική, ότι όταν στην ενημέρωση Μαρμαργή δεν υπάρχει υπόστρωμα, κάνει μόνο φλέβες και έχει το ίδιο ποσοστό επιτυχίας όπως ακριβώς την παροξενική. Κυρία Σημειονίδου, θέλετε να πείτε κάτι εσείς? Ναι, ευχαριστώ. Συγχαρητήρια, κύριε Πρόεδρε. Ήταν πολύ απολαυστική η παρουσίαση της δουλειάς σας. Και συμπίπτει ο τρόπος με τον οποίο τα χειριστήκατε με τις κατευθυντήριες οδηγίες τις τελευταίες, όπου βάζουν το ablation για τα ταχυκαρδιομυοπάθεια class 1. Με πολύ καλά αποτελέσματα, όπως είπατε, τα δικά σας χωρίς τα αρχικά να έχουν το σύγχρονο mapping σύστημα. Εγώ αυτό που θέλω να πω, και μέχρι η MRI να γίνει πιστική και να γίνει και ουσιαστική βοήθεια, θα πρέπει να περάσουμε ένα πρόβλημα. Υπάρχει πρόβλημα. Έφυγε να ακούγεσαι, επαναλαμβάνεις την τελευταία πρόταση. Την ερμηνεία στο MRI θα πρέπει να γίνει κάποια περαιτέρω δουλειά πάνω σε αυτό για να γίνει ουσιαστική βοήθεια. Όπως είπατε σωστά για το MRI, ήθελα να πω και να τελειώσω ότι η πρόληψη μάλλον της κολπικής μαρμαργής είναι η καλύτερη στρατηγική θεραπεία. Και γι' αυτό πρέπει, δείχνει και η ISTAFNET, η 4, η RACE 3, πόσο σημαντικό είναι να αρχίσουμε νωρίς. Ablation ή αντιαρρυθμική θεραπεία και ειδικά τώρα με την νεοανερχόμενη οντότητα της Preserved Ejection Fraction κολπικής μαρμαριγής, που είναι αλληλένδετη με την κολπική μαρμαριγή, από τη μία με aggressive upstream θεραπεία, όπως είναι το lifestyle των αρρώστων για πρόληψη, και από την άλλη με ablation, έγκαιρα και αντιαρρυθμική αγωγή. Ευχαριστώ. Το πιο σημαντικό είναι αυτό που το έχουμε ξαναπεί πρόσφατα. Η κολπική μαρμαργή είναι ένα σύνδρομο, μάλλον είναι ένα σύνδρομο που έχει σαν έναν από τους φαινότυπους και το αριθμικό γεγονός. Πολύ σωστά, όπως είπατε, κυρία Σημειονίδου, πρέπει να βλέπουμε τον άρρωστο σαν όλον. Δεν μπορείς να κάνεις ένα ablation σε έναν που είναι παχύσαρκος, συνεχίζει και πίνει, καπνίζει κτλ. Άρα, λοιπόν, lifestyle και οτιδήποτε άλλο σημαίνει αυτό. Κάτι για να τελειώνω, και έχουμε φύγει και από τον χρόνο. Πριν πάμε στα πολύ ωραία αυτά που είπε ο Αποστόλης, μην ξεχνάμε και τους πολλούς ασθενείς οι οποίοι είναι στην ηλικία μας πάνω κάτω ή λίγο μεγαλύτεροι, οι οποίοι μετά το πρώτο βρίσκονται με επεισόδιο αγνώστου ενάρξης κολπικής μαρμαργής και επειδή ίσως δεν έχουν και τόσο πολλά συμπτώματα, τους καταδικάζουμε να μείνουν σε κολπική μαρμαργή. Δώστε τους ανθρώπους μία ευκαιρία ή να πάτε τους ηλεκτρικά ή αν χρειαστεί παραπάνω πάτε τους στις πιο σύμπλοκες θεραπείες. Αυτά. Η κυρία Αγγελάκη από το Αποκροατήριο θέλει κάτι να σχολιάσει. Μια παρέμβαση θα ήθελα. Εγώ. Λοιπόν, θα συγχαρώ και εγώ τον κύριο Κατσίνα για την πολύ ωραία παρουσίαση. Να αναφέρω μόνο ότι εμείς εδώ. Πρόκειται για μια πολύ ιδιαίτερη ομάδα ασθενών με κολπική μαρμαριγή, για τους οποίους η κολπική μαρμαριγή μπορεί να έχει θανατηφόρες συνέπειες. Είδατε σε αυτό το περιστατικό ενδεικτικά, το οποίο άρχισε πάρα πολύ να αντιμετωπιστεί με κατάλυση, το αποτέλεσμα των αλληπάλληλων επεισοδίων κολπικής μαρμαριγής.
δεν είναι απλά ασθενείς που μπορούν να αντιμετωπιστούν με δίαιτα και άλλες παρεμβάλλεις σε lifestyle. Εδώ η κατάλυση είναι μονόδρομος. Δεν αντιλέγουμε. Απλούστατα, εγώ διευρύνω αυτό. Αυτή είναι μια ειδική ομάδα που είναι κρίμα να ξεφεύγει. Απλώς εγώ λέω ότι όλοι οι άρρωστοι πρέπει που έχουν το πρώτο επεισόδιο, μην τους αφήνετε σε πολιτική μαρμαρία. Αυτό θέλω να πω. Και ένα άλλο στοιχείο θα ήθελα να συμπληρώσω. Αυτό που τους διαφεύγει είναι τα μικροεπεισόδια. Σε αυτούς τους ασθενείς, αν τους παρακολουθήσετε, βλέπετε και διακύμανση του κλάσματος εξωθήσεως. Προφανώς κάνουν και ασυμπτωματικά επεισόδια που αφήνουν όμως το στίγμα τους. Γι' αυτό και η εκπαίδευσή τους στην έγκαιρη αναγνώση της Επιτροπής πρέπει να είναι προτεραιότητά μας. Ευχαριστώ πολύ. Είναι πάρα πολύ σημαντικό και στον καιρό μας και με τον COVID. Ένα από τα ωφέλη που υπάρχουν είναι ότι πολλοί ασθενείς άρχισαν να σκέφτονται, μάλλον λαμβάνουν τη θεραπεία στα χέρια τους. Υπάρχουν πολλές ηλεκτρονικές εφαρμογές που τους βοηθούν για αυτό το πράγμα και στερούμαστε με την φυσική παρουσία, αλλά υπάρχουν πάρα πολλά καινούργια μέσα τα οποία πρέπει να τα ξέρουμε και να τα χρησιμοποιούμε τόσο οι γιατροί όσο και οι ασθενείς για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Εγώ νομίζω τελειώσαμε. Αν δεν ξέρω ο κύριος Σιδέρης αν θέλει να πει κάτι για να προχωρήσουμε. Είμαστε και πολύ πίσω στο πρόγραμμα. Ωραία. Από εμάς...